έχουμε βάλει για πρώτη φορά στη χώρα ένα σύστημα διάγνωσης των αναγκών που προκύπτουν στην αγορά εργασίας, ώστε οι καταρτήσεις που κάνουμε να πιάνουν τόπο. Τα χρήματα από πού προέρχονται? Τα χρήματα είναι χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το ΕΣΠΑ, όπως είναι κοινά γνωστό. Εδώ λοιπόν η αναπροσαρμογή που έχουμε κάνει είναι τέτοια, θα φέρω το παράδειγμα του ενός προγράμματος, το οποίο ήταν για 16.000 ανθρώπους, που θα κατέληγαν να παίρνουν 1.500 ευρώ σύνολο. Ο αναπρογραμματισμός μας επιτρέπει σε 26.000 ανθρώπους να ενταχθούν, που θα καταλήξουν με 5.000 ευρώ ο καθένας. Άρα πρέπει να εξορθολογίζουμε τους πόρους που έχουμε, ώστε να συνδυάζουμε αφενός την αναβάθμιση προσόντων εκεί που χρειάζονται, και στη συνέχεια να ακολουθείτε από ένα πρόγραμμα εγγυημένης απασχόλησης. Αυτό που λέπατε εκεί που χρειάζεται και σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, διότι το θέμα δεν είναι να απασχοληθώ εγώ για τους 5-6 μήνες, ένα χρόνο, αλλά εάν μου δώσετε τα κατάλληλα εφόδια, να μπορέσω να συνεχίσω την εργασία μου. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Άρα πρέπει να αναδεικνύουμε τους κλάδους που έχουν αυξητική πορεία και τα επαγγέλματα που ζητούνται σήμερα. Αυτό λοιπόν κάνει η διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας που εμείς για πρώτη φορά εγκαθιδρύσαμε. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας είπε μπράβο, σε 4 μήνες κάνατε ό,τι οι άλλοι δεν κάνανε σε 7 χρόνια. Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη δράση. Η τρίτη δράση έχει να κάνει με την υποστήριξη εκείνων οι οποίοι μπορούν και ενδιαφέρονται να ασχοληθούν, να απασχοληθούν στον επιχειρηματικό τομέα. Υπάρχει μία σειρά προγραμμάτων υποστηρικτικών από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ξέρετε, έχουν ήδη αναγγελθεί διάφορα προγράμματα. Και το τέταρτο, και συμμετέχουμε και εμείς αυτά, και το τέταρτο είναι η κοινοφελής εργασία. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι καταπονημένο, όχι σωστά σχεδιασμένο από τους προηγούμενους και το βελτιώνουμε. Αλλά εδώ είναι το επίμαχο σημείο και θα μου επιτρέψετε να πάρω ένα λεπτό να το εξηγήσω. Ακούω πολλές φορές ότι αυτό είναι ανακύκλωση των ανέργων. Δηλαδή τι θα περιμέναμε, να υποσχεθούμε εμείς ότι είναι ένα στάζ πρόγραμμα, δηλαδή ότι θα μπεις για 5 μήνες, ίσως να γίνει 8 και μετά θα σε πάρουμε. Δεν λέμε αυτό. Είναι η προσπάθεια να επανασυνδεθεί ένας μακροχρόνιο άνεργος, κάποιος που έχει να δουλέψει 3 και 4 χρόνια, με το αντικείμενο το οποίο κατέχει, δηλαδή αυτό που έκανε πριν και ήξερε να κάνει σαν ειδικευμένος, σαν ανειδίκευτος εργάτης, να δοθεί μία ευκαιρία επανασύνδεσης για χρονικό διάστημα. Θα συμφωνήσετε... Μικρό χρονικό διάστημα. Σαφές. Άρα θα συμφωνήσετε ότι όλα αυτά... περιθώριο. Ναι, είναι προφανές. Αλλά θα συμφωνήσετε ότι όλα αυτά είναι ασπιρίνες. Είναι ασπιρίνες και δεν είναι η λύση του προβλήματος. Και σας, το λέω γιατί ένα πράγμα που έχει και πολιτικό πρόσημο και που ήταν το να μπορέσουμε να ξαναξεκινήσουμε, να αξιοποιήσουμε το ανενεργό επιχειρηματικό δυναμικό. Ορισμένα εργοστάσια, συνεταιρισμούς οι οποίοι θα πάρουν στα χέρια τους αυτά τα εργοστάσια, μοιάζει να έχει σταματήσει. Και αυτή ήταν μια σοβαρή πολιτική, με πολιτικό πρόσημο επιλογή. Να ολοκληρώσω λίγο αυτό που έλεγα πριν και να έρθω τώρα στις δράσεις, τις υποστηρικτικές, που μπορούν να λειτουργήσουν ή να συσταθούν συνεταιριστικά σχήματα, συνεταιριστικά παραγωγικά σχήματα. Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου είναι ότι όλα αυτά τα προγράμματα, όταν λέμε ότι είναι ασπιρίνες, θα πρέπει κανείς να σκεφτεί την κατάσταση που επικρατεί αν δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να αποδίδονται οι πόροι που πρέπει να αποδίδονται για τους ανέργους και υπήρχε προγραμματισμός που στον ιδιωτικό τομέα ή στο δημόσιο τομέα μπορεί κανείς να απασχολείται για 6 με 8 μήνες το χρόνο με τα ένσημά του, με τα εργασιακά του δικαιώματα, ανακύκλωση της ανεργίας είναι φυσικά. Κανείς δεν είπε ότι θα λύσει αυτό το πρόβλημα της ανεργίας. Όμως κρατάει ζωντανό το ανθρώπινο δυναμικό και τον άνθρωπο που έχει να δουλέψει 3 και 4 χρόνια. Μάλιστα. Άρα να μην το υποτιμούμε. Κανένας. Αλλά η έγνοια μας θα πρέπει να είναι σε άλλη. Υπάρχει μια φιλολογία και γύρω από αυτό ότι ανακυκλώνουμε, δεν κάνουμε τίποτα κτλ. Τώρα να έρθω στο πολύ σοβαρό θέμα που θέσατε. Και αυτό για μένα βρίσκεται κάτω από την κοινωνική οικονομία. Τι είπα να πει κοινωνική οικονομία?
πάει να πει ότι υπάρχουν εγχειρήματα, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δημιουργήσουν μικρές εταιρείες, συνεταιριστικές, αυτοδιαχειριζόμενες, και εκεί μπαίνουμε εμείς. Είναι υποχρέωσή μου, είναι τμήμα του χαρτοφυλακίου μου να υποστηρίξουμε αυτά τα εγχειρήματα. Έχουμε ήδη κάνει 2 ημερίδες που έχουμε καταγράψει τι κάνουμε ήδη και τι θα κάνουμε μέσα στους επόμενους 3 μήνες. Χρειάζεται νομοθετικό πλαίσιο που πρέπει να αλλάξει για να διευκολύνει τη σύσταση εταιριών, όπως και στον ιδιωτικό τομέα, έτσι και εδώ. Χρειάζεται οικονομική υποστήριξη και έχουμε το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο ιδρύεται μέσα στους 2 μήνες που έρχονται. Και παράλληλα χρειάζεται αυτές οι μικρές επιχειρήσεις να μπορούν σε περιφερειακό επίπεδο να βρίσκουν τους κατάλληλους λογιστές, τους κατάλληλους που θα τους υποστηρίξουν στο business plan που ετοιμάζουν, και αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Κυρία και σε αυτή τη γραμμή απαντίζουμε. Μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα θα έχει? Τι θέλω να πω? Ότι δεν πρέπει να υπάρξει μία, θα λέγαμε, συμπόρευση και με τα άλλα υπουργεία, μια συνεννόηση, ώστε το πλαίσιο που θα δημιουργηθεί να είναι ευνοϊκό. Εάν για παράδειγμα εγώ είμαι ένα νέος, δεν είμαι, λέμε, και θέλω λοιπόν να κάνω κάτι από αυτό που λέτε, δεν μπορεί με το καλημέρα σας να μου λέει ασφαλιστικές εισφορές πριν βγάλεις μισό ευρώ, δυσκολίες ας πούμε στο προκαταβολή του φόρου. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο ώστε να ενθαρρύνει και να διευκολύνει αυτούς τους νέους που λέτε που θέλουν να δημιουργήσουν και να στραφούν προς το επιχειρήν? Ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος μας. Η διυπουργική ομάδα που έχει συσταθεί έχει ακριβώς αυτό το σκοπό, δηλαδή η συνεργασία των κάτωθι υπουργείων, Υπουργείο Εργασίας σαν επισπεύδον Υπουργείο, με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης, Τουρισμού και Ναυτιλίας, συν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συν τα υπουργεία τα οποία έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν την εξωστρέφεια. Μάλιστα. Οριζόντια. Σε αυτή την ακριβώς την κατεύθυνση κινούμαστε. Μάλιστα. Ωραία. Κυρία Αντωνοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Ελπίζουμε να γίνουν όλα τα πράγματα σωστά, να μπορέσουμε να πάμε πιο κοντά στις ουσιαστικές λύσεις και όχι μόνο στο να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα στην πρώτη δύσκολη τους φάση. Και εγώ σας ευχαριστώ, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να αλλάξει το κλίμα και η κατήφια που έχει πέσει. Πρέπει να προσπαθήσουμε οριζόντια, και η αντιπολίτευση πρέπει να συμβάλλει σε αυτό. Η κινδυνολογία και η προπαγάνδα δεν βοηθάει τη χώρα μας. Να βάλουμε μπροστά τη χώρα μας, την πατρίδα μας, και να μην κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή μικροκομματικά συμφέροντα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Αντριάννα Μαγκανιά. Μην κουνηθείς καθόλου. Τι εννοείς μην κουνηθείς καθόλου? Πού πας, Χριστίνα? Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς την πάλι. Σηκώθηκε, διότι του είπα προηγουμένως ότι λόγω ηλικίας δεν μπορεί να σηκώνεται. Όχι, μου είπες ότι είναι ντεμοντέ το παντελόνι και γι' αυτό δεν σηκώνομαι. Δεν μπορεί, λόγω ηλικίας. Το πάτε να αλλάξει από την πλήρη. Ναι, παιδιά, να. Τι γίνεται τώρα? Πάμε στο Πακιστάν, εκεί που έχουμε αυτή την επίθεση ενόπλων, για να δούμε τα τελευταία στοιχεία. Είναι συγκεχημένες οι πληροφορίες για τον αριθμό των νεκρών. Παρακολουθούμε λοιπόν και τις εικόνες.